επειδή άρχισα με θεολογική παρέμβαση, να κλείσω μια θεολογική παρέμβαση. Που είναι πολύ συστοιχή όμως, Βλέπετε τα έσχατα, το τέλος. Το πότε δεν το ξέρει κανείς παρά μόνο ο Θεός ο ίδιος. Και αν θέλετε να ενδιαφερθείτε, δεν του παρόντος, να ανάλυση που κάνουν οι πατέρες όταν διερωτώνται γιατί λέει ο Υιός του ότι μόνο ο πατήρ το ξέρει ούτε εγώ. Υπάρχει μια φοβερή ανάλυση, πάρα πολύ ωραία, αλλά δεν του παρόντος, θα πρέπει να κάνω 2 ώρες ανάλυση, ένα πολύ ωραίο κείμενο. Θεολογικότατο. Τα έσχατα είναι γνωστά μόνο στο Θεό. Και είναι στα χέρια του Θεού. Προσέξτε. Και εμείς έχουμε θεολογία που πρώτον δεν είναι τρομοκρατική, στα έσχατα που καλύπτει η αγάπη του Θεού, και δεν είναι καρφωμένη. Τελειωμένη, τα δεν τελειωμένη. Μόνο το ξέρει. Και από ό,τι ξέρουμε από τη θεολογία μας, έχουμε πολλές τέτοιες πτυχές. Συνήθως να φέρω 3 περιστατικά, που όλοι τα ξέρετε, τα έχω πει πολλές φορές και σε άλλες συναντήσεις. Παρουσιάζω μόνο 3 περιστατικά που ο Θεός αλλάζει και συγκεκριμένα γεγονότα που ήταν να γίνουν. Πάρα πολύ συγκεκριμένα. Η πολύ γνωστή ιστορία του Ιωνά. 3:10 κεφάλαιο του προφητέ Ιωνά. Και είδαν ο Θεός τα έργα αυτών των Νεβιτών που μετενέωσαν όταν είπε ο Ιωνάς ότι θα καταστραφείτε. Το είπε. Σε 3 μέρες θα καταστραφείτε. Ήταν οριστική συντέλεια. Και είδαν ο Θεός. Διαβάζω το κείμενο τώρα του Ιωνά 3:10. Και είδαν ο Θεός τα έργα αυτών. Ότι απέστρεψαν από τον οδόν αυτών των πονηρών. Προσέξτε. Και μετενόησε ο Θεός επί τη κακία. Ακούστε τη λέξη. Μετενόησε ο Θεός επί τη κακία. Είναι φράση ανθρωπαθής μεν, αλλά είναι πολύ δυνατή φράση. Μετενόησε ο Θεός. Έτσι. Και δεν έγινε αυτό που τους είχε πει. Και ούκ επίησε, του ποιήσε αυτής ό,τι τους είχε πει. Το παθός. Με την προσευχή και τη μετάνοια και την νηστεία αλλάζει η ιστορία. Κρατήστε το παρακαλώ. Αυτό είναι πολύ δυνατό. Κι αν και ακόμη κάποιοι μας τρομοκρατούν με προϋποθέσεις τρομολαγνικές και πάνε να πει στο λαό που έτσι θα γίνει. Εμείς θα πούμε, αν αυτό θα έχει μέσα τραγωδία και πόνο, θα ακολουθήσουμε τον δρόμο του Μεγάλου Βασιλείου που λέει Θεέ μου, εγώ θα προσεύχομαι στα χρόνια μου να μην γίνουν τα έσχατα. Γιατί θα υπάρχουν τραγωδία και εγώ θα προσεύχομαι να πάμε παρακάτω. Ο Μεγάλος Βασίλειος ξέρει πολύ καλά ο Θεός αλλάζει και τις ημερομηνίες του κατά την αγάπη του και για τα μέτρα της μετανοίας μας. Άλλο χωρίο μπορώ να χρησιμοποιήσω είναι η πολύ γνωστή κουβέντα του Αβραάμ με το Θεό. Γενέσεως κεφάλαιο 18:32 και παρακεί. Πόσοι δίκαινε πάρω στην πόλη να σωθεί, πόλη 50, 40, 30, διάλογος του Θεού με τον Αβραάμ. Και ο Θεός δέχεται να υπάρχουν 50 δίκη, 40 δίκη, 30 δίκη, μέχρι 10 δίκη, να μην καταστραφεί πολύ. Άρα αν υπάρχουν δίκη, δεν καταστρέφει πολύ. Και το φοβερό κειμένο, Ιερεμίας 5:1. Ένα δείγμα σας δίνω, να πούμε σε μια λιθολογία. Και αυτό που φαίνεται που θα είναι το τέλος με καταστροφή και πόνο, ο Θεός το αποθεί γιατί το τέλος είναι θρίαμβος. Το ξανατονίζω αυτό το πράγμα. Ιερεμίας 5:1. Πρωτότυπο κείμενο διαβάζω την 70. Περιδράμετε εντεσοδείς Ιερουσαλήμ και δείτε και γνώτε και ζητήσατε εντεσπλατείες αυτής. Αν είδετε άνδρα ή έστι ποιόν κρίμα και ζητών πίστην και ήλιος έσωμα αυτής λέγει Κύριος. Αν υπάρχει μόνο ένας λέει στην Ιερεμία. Γιατί ο Ιερεμίας λέει να μην γίνουν. Και λέει υπάρχει ένας ήλιος έσωμα. Αλλάζει ο Θεός στην ιστορία. Αυτό είναι πολύ δυνατό για μας. Άρα οι χριστιανοί έχουν χαίρεση με φοβερή δύναμη. Αλλά τη δύναμη που είχαν οι Νεβίδες, άπιστοι όντες, μπροστά στην προφητεία του να η μετάνοια, η νηστεία και η προσευχή. Ξέρετε αυτό ότι δεν είναι απλώς ελπίδα. Ο χριστιανός πια γίνεται ένας, όπως είναι πάντοτε, ένας συμμέτοχος αγάπης του Θεού. Αυτό κάνουμε όταν λειτουργούμε όλοι μαζί. Η λειτουργία, η θεία λειτουργία. Και γίνεται ένας ο οποίος γίνεται συνεργός του Θεού. Για το πλάσιμο της ιστορίας του κόσμου. Από το πρώτο μέγεθος με επειδή γίνεται Άγιος και μετέχει την ιστορία και από το δεύτερο μέγεθος κατά τα μέτρα των λέξεων του Μεγάλου Βασιλείου πάει και παρακάτω κάτι φαίνεται τραγικό, δεν το θέλουμε εμείς. Και λέει ο Θεός ένας δίκαιος. Αυτά πρέπει να τα κρατήσουμε όμως. Και έτσι βλέπετε από αυτά τα λίγα που σας είπα υπάρχει μια λιθολογία εδώ. Η θεολογία του φωτός, η θεολογία της αποκαλύψεως, αγάπης του Θεού, η θεολογία πως
ακόμη και οι κολλασμένοι θα δουν το Θόλο, δεν πρέπει να τον δουν γιατί θα έχουν καταστρέψει τα αισθητήρια τους. Αυτό ο Λόζο πρέπει να τα μάθει, γι' αυτό κάνουμε αυτά συνεδριάσεις εδώ πέρα.